με σκοπό να φωτογραφίσουν και να βιντεοσκοπήσουν το ναυάγιο του Ιταλικού ατμόπλοιου Πιερ Λουιτζί στον κόλπο της Ούδας, ώστε να αξιοποιηθεί ως ιστορικό ντοκουμέντο της μάχης της Κρήτης. Δίτες του συλλόγου αυτοδητών του νησιού καταδύθηκαν στα 30 μέτρα για την πρώτη φάση της έρευνάς τους. Πέρασαν 7 χρόνια από την πρώτη φορά που επιχείρησαν κάτι αντίστοιχο, μόνο που τώρα είχαν τη στήριξη του πολεμικού ναυτικού και του κεντρικού λιμεναρχείου Χανίων. Επιτέλους, ύστερα από χρόνια, το ανοιχτό μυαλό του Υπουργείου Αμήνης, που γενικά και της εμπορικής ναυτιλίας, που οι άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν και δώσαν άδεια και ήταν και από πάνω μας και το λιμεναρχείο και ο ναυσταθμός Κρήτης να μας προστατεύουν μη συμβεί κάτι από κάποιο διερχόμενο πλοίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τους δίτες. Το Ιταλικό ατμόπλοιο Πιερ Λουιτζί είχε κατασκευαστεί το 1895. Είχε μήκος 100 μέτρα και χωρητικότητα 2.571 κόρους. Την ημέρα που βυθίστηκε, βρισκόταν στον κόλπο της Ούδας φορτωμένο με πυρομαχικά. Ένα ιστορικό ναυάγιο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα υπάρχουν δύο ιστορίες. Η μία είναι ότι το βομβάρδισε η ΡΑΦ, η Βρετανική Αεροπορία, η Βασιλική Βρετανική Αεροπορία, γιατί ήταν γεμάτο πυρομαχικά από Γερμανούς. Αλλά υπάρχει και μία δεύτερη εκδοχή ότι οι ίδιοι Γερμανοί το βυθίσανε για να μην πέσει στα χέρια των συμμάχων είτε των Ελλήνων. Τώρα τι από τα δύο ισχύει, είναι ωραίο να υπάρχει ένας μύθος μες στο νερό. Η πρώτη καταδυτική έρευνα στο ναυάγιο έγινε πριν από χρόνια από τον Σύλλογο Χανίων Φίλη του Βυθού. Υπάρχει μία αλλίωση με τον καιρό, ευλείπουν ας πούμε κάποια κομμάτια, αλλά ούτως ή άλλως μιλάμε ένα ναυάγιο που δεν είναι ολόκληρο, ύστερα από τον βομβαρδισμό είτε από τις εκρήξεις, είναι κομμάτια σίδερο, δεν υπάρχουν αρκετά ώστε να δίνει μια πλήρης εικόνα ενός πλοίου. Δύο ακόμη ναυάγια βρίσκονται στον κόλπο της Ούδας. Πρόκειται για το ελληνικό φορτηγό ατμόπλιο Κυριακή που βυθίστηκε από τη γερμανική αεροπορία και για το ατμόπλιο Μινεβάσκα, το οποίο βυθίστηκε το 1916 μετά από πρόσκρουση σε Νάρκη.